Μια πολύ σοβαρή καταγγελία κάνουν στο τηλεοπτικό φακό του άξιον πολίτες που βλέπουν τη γειτονιά τους να έχει μετατραπεί σε μια απέραντη χωματερή γεγονός που επιβεβαιώνεται με ρεπορτάζ αυτοψία. Η κατάσταση είναι αποκαλυπτική και οι μυρωδιές φέρνουν λιποθυμία. Οι πρωταγωνιστές του ρεπορτάζ λένε ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση και καλούν τη δημοτική αρχή να πάρει θέση ή αλλιώς όπως χαρακτηριστικά λένε να τα πάρουν και να τα αποθέσουν έξω από την πόρτα τους. Αυτά εδώ που βλέπετε είναι 3 χρόνια κοντά που γίνεται αυτή εδώ δουλειά. Και αυτά τώρα είναι πάρα πολύ λίγα, γιατί έρχονται και τα φορτώνουν που στέλνουν καμιά φορά, μαζεύουν 3 αυτοκίνητα να φεύγουν. Όπως δεν πάει άλλο αυτό. Να έρθουν οι υπεύθυνοι και αυτοί που είναι αρμόδιοι, που ξέρουν και καθαρίζουν μόνο την Κόρινθο, την πόλη, και εμάς μας έχουν εγκαταλείψει, να δουν εδώ πέρα αυτά τα χάλια. Και όταν τους κάνουμε παρατήρηση, λέει ο Δήμαρχος μας είπε, να τα πάνε οι υπεύθυνοι να τα πάρουν στα σπίτια τους, να τα πετάνε έξω από την πόρτα τους, όχι σε εμάς. Δεν το λέω ούτε για προεκλογικούς λόγους, ούτε από κακία. Δεν μπορούμε αυτό άλλο μπροστά να περνάμε και να βλέπουμε αυτά τα χάλια εδώ πέρα. Μας έχουν φάει τα φίδια, μας έχουν φάει τα ποντίκια, μας έχουν φάει τα χάλια εδώ πέρα. Να κοιτάνε να βρουν λύση εδώ πέρα και να τα μαζέψουν. Τους παρακαλώ πάρα πολύ τους υπεύθυνους. Εδώ πέρα να σταματήσει αυτό το χάλι. Αρκετά. 3 χρόνια τα έχουμε αυτό. Όποιος περνάει, μπαμ. Μπάζα είναι, οτιδήποτε είναι, τα φέρνουν όλα εδώ. Μέχρι και ψόφια σκυλιά. Έρχονται και πετάνε. Μέχρι πατσές. Μέχρι. Τι να πω. Ό,τι και να πω εδώ είναι πολύ λίγο. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να τα είχαν μαζέψει πριν από το Πάσχα. Όχι τώρα που βγαίνουμε να μέσα στην τηλεόραση, θα έρθουν να τα μαζέψουν. Και αυτά τα πράγματα να τα πάρουν και να τα βάλουν να μην στα σπίτια τους.